Ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η Αθήνα, προκαλώντα την έντονη αντίδραση τη Άγκυρα, καθώ δείχνει να ανατρέπει όχι του αριθμού του σχετικού πίνακε, αλλά τον συσχετισμό ισχύω επί του πεδίου δράση. Με την Ελλάδα να αποκτά το επόμενο διάστημα και με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2030 υπεροπλία σε αέρα και θάλασσα, όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, σύμφωνα με την έντυπη έκδοση «Τα Νέα». Η πολεμική αεροπορία περνά στα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενιάς με την Τουρκία να μένει πίσω αφού δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αυτού του επίπεδου. Αυτή η ανατροπή εξηγεί εν και τον εκνευρισμό της Άγκυρας που περιμένει ακόμη πράσινο φως από την Ουάσιγκτον για πρόσθετη αγορά και την αναβάθμιση των δικών της F-16. Τα πρώτα οκτώ μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ είναι ήδη στην Τανάγρα, ενώ μέχρι το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να έχουν γίνει 18 και την επόμενη χρονιά να φτάσουν τα 24. Η Αθήνα έχει ήδη αποστείλει την αίτηση ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής για τα F-35 και αναμένει εξελίξεις, ενώ σε πρόγραμμα αναβάθμισης είναι και τα F-16 σε επίπεδο Viper, πάντα σύμφωνα με τα νέα. Την ίδια στιγμή, το πολεμικό ναυτικό έχει προχωρήσει στην παραγγελία των τριών φρεγατών FDI Μπελαρά με την παραλαβή τους να αρχίζει πιθανότατα το 2024 και να ολοκληρώνεται το 2025 ενώ παραμένει ενεργή και η επιλογή για την απόκτηση και τέταρτου πλοίου του ιδίου τύπου. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί δε το πρόγραμμα απόκτησης τριών κορβετών με την επιλογή για μία επιπλέον. Γάλλοι και Ιταλοί, σύμφωνα με πληροφορίε, κατέθεσαν τι τελικέ του προτάσει μέσα στην εβδομάδα με την κινητικότητα στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα να είναι αυξημένη και τι αποφάσει, όπω υπογραμμίζουν αρμόδιε πηγέ, να αναμένονται άμεσα και να κρίνονται στι λεπτομέρειε, όπω είχαμε αναφέρει στο Πενταπόσταγμα. Ο χρόνο παράδοση και η χρηματοδότηση παίζουν κυρίαρχο ρόλο, ενώ η τελική επιλογή θα είναι πολιτική και σίγουρα θα έχει και διπλωματική διάσταση. Προς υπογραφή, βαδίζουν και τα πυραυλικά συστήματα από το Israel Spike NLOS, τα οποία αφορούν τον στρατό, την αεροπορία στρατού, καθώς και το πολεμικό ναυτικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.